Πάμε αμέσως στην Σκύρο και έχει φτάσει ο απεσταλμένος του Sky, ο Γιάννης Ανιφαντής. Γιάννη, καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση είναι αρκετά κρίσιμη. Κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Σκύρος. Πες μας, ποια είναι η εικόνα που έχεις αντικρίσει όταν έφτασες? Ναι, καλό μεσημέρι, Απόστολε. Πριν από λίγο το νησί κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Εμείς βρισκόμαστε εδώ στον οικισμό Αχερούνες, ο ένας από τους δύο οικισμούς που χτυπήθηκε βαρύτερα από αυτό το κύμα κακοκαιρίας που διήρκησε περίπου 4 ώρες εχθές το βράδυ. Όπως μπορείτε να δείτε και έχει με την εικόνα που σας δίνει ο Νίκος Βασίσογλου. Έχει βυθιστεί το δόστρωμα εκεί που σε βλέπουμε ακριβώς. Ναι, ναι. Mm-hmm. Αυτή είναι μία από τις δύο γέφυρες που κατέρευσε εχθές το βράδυ μετά την ισχυρή βροχή στον οικισμό Αχερούνες. Η συγκεκριμένη γέφυρα, να πούμε ότι βρίσκεται στην παραλία και ενώνει ουσιαστικά τον οικισμό με ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία. Εχθές το βράδυ, λοιπόν, η γέφυρα εδώ κατέρευσε με αποτέλεσμα και οι τουρίστες αλλά και οι κάτοικοι που έμεναν από την άλλη πλευρά να αναγκαστούν να μείνουν σε διαφορετικά καταλήματα. Να σας πω ότι είχαμε άλλη μία κατάρρευση μιας γέφυρας στον οικισμό Πεύκο. Mm-hmm. Είχαμε προβλήματα και στο δικό δίκτυο. Αυτή την ώρα η κατάσταση στο δικό δίκτυο έχει αποκατασταθεί. Είχαμε πολλές καταστροφές και στην παραλία εδώ. Με την εικόνα τώρα που σας δείχνουμε, βλέπετε πώς κατέβηκαν οι χήμαροι εχθές το βράδυ. Mm-hmm. Τώρα, σας είπα ότι η κατάσταση στο δικό δίκτυο έχει επανέλθει. Mm-hmm. Εδώ έχουν φτάσει και συνεργεία από την περιφέρεια, αλλά και από την αρχή όλος ο κρατικός μηχανισμός βρισκόταν επιποδός, γιατί βρισκόμαστε φυσικά σε τουριστική σεζόν και καταλαβαίνετε ότι είναι αρκετοί οι τουρίστες που έχουν έρθει στο νησί. Ενώ αυτή την ώρα θα ξεκινήσει και η αυτοψία από συνεργεία της περιφέρειας προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των ζημιών. Mm-hmm. Για να γίνει λοιπόν μια καταγραφή από τις ζημιές, επαναλαμβάνω, αυτές είναι οι εικόνες που λαμβάνουμε αυτή τη στιγμή από την Σκύρο. Είναι ο απεσταλμένος του Sky, ο Γιάννης Ανιφαντής. Για οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνεις, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.